Σε αυτά που μας καίνε, σε αυτά που μας πονάνε, σε αυτά που μας ανησυχούν βέβαια, γιατί και είναι δύσκολη και επικίνδυνη και χρειάζεται ψυχραιμία. Πάμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πάμε να δούμε τι σημαίνει τριμερής για την Κύπρο. Πάμε να δούμε ποιος θα μπορεί να είναι ο ρόλος του Ισραήλ σε μια νέα προοπτική που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή. Και βέβαια να δούμε και τις νέες απειλές της Τουρκίας όσον αφορά την θαλάσσια περιοχή μας. Μαζί μας διοκλειφθεί φίλοι, διοκλειφθεί επιστήμονες και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με το ψυχρό μάτι του επιστήμονα και όχι του πολιτικού που έχει σημασία αυτό. Είναι η Ελένη Σταύρου. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες και σας ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και ο Αντώνης Στυλιανού. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα, Αντρέα. Διεθνολόγη με πείρα και άποψη. Ήθελα έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και με τη σειρά, Ελένη, να καταλάβει και απλώς ο κόσμος που δικαιολογημένα ανησυχεί. Ναι, βέβαια. Δικαιολογημένα. Παίρνουμε και μηνύματα πάρα πολλά από κόσμο. Λέει τι γίνεται, πάμε σε πόλεμο, πώς είναι τα πράγματα. Δικαιολογημένα ανησυχεί. Καταρχήν να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την Κύπρο αυτή η τριμερής. Τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή πρακτικά. Εντάξει, η τριμερής είναι πολύ σημαντική διότι εκπέμπει το μήνυμα ότι η συνεργασία αυτή δεν είναι τυπική αλλά έχει και την στήριξη σε ανώτατο κρατικό επίπεδο. Στην διακήρυξη του Καΐρου πρέπει να σιγά σιγά εντάξουμε το Ισραήλ, τη Συρία, το Λίβανο και αργότερα τους Κούρδους για ευνόητους λόγους όταν αυτοί δημιουργήσουν κράτος και δίνει κάποια μηνύματα. Η σημαντικότερη όμως παράγραφο στη διακήρυξη για μας είναι η απόφαση για οριοθέτηση των ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου και Ελλάδας Αιγύπτου και μετά είναι η επισκέψεις του Αιγύπτιου Προέδρου στην Κύπρο, όχι μία φορά αλλά δύο. Και εδώ μπορώ να δείξουμε και το χάρτη. Για να δούμε γιατί οριοθέτηση ΑΟΣ, για αυτή η λεγόμενη. Μιλάμε για κοινή ΑΟΣ πλέον, έτσι. Ναι, είναι τόσο σημαντική. Να το δείξουμε χάρημα, να το πάρουμε αυτόν. Αφού το δείχνουμε. Να δείξουμε. Να το πάρει ο Χάρης. Να το σηκώσουμε λίγο. Βλέπουμε ότι εδώ είναι η Αίγυπτος με το μαύρο. Ναι. Μισό λεπτάκι να το πάρω εγώ να το δείξουμε καλύτερα. Και έχω και εδώ άλλον. Αν με παρακολουθεί ο Χάρης, εδώ είναι. Αυτός είναι ο χάρτης μας, εδώ, αυτό είναι. Βλέπετε την βλέπετε την Κύπρο με την ΑΟΣ της, βλέπετε την Ελλάδα, την Αίγυπτο και θέλω να δει ο κόσμος το πάνω μαύρο που είναι η Τουρκία, εδώ εκεί που είναι το χέρι σου ναι, λίγο πιο πάνω, εδώ, έτσι, ναι. Ότι πόσο ακόμη λίγο πιο πάνω στα παράλια της Τουρκίας, που είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας, βλέπετε ότι πόσο, ενώ έχει πολύ μεγάλη ενδοχώρα, ναι. Έχει πολύ μικρή ΑΟΣ και γι' αυτό η Τουρκία ήθελε την Αίγυπτο για τον εαυτό της για να ενωθούν τα δύο μαύρα εκεί που είναι οι δύο ΑΟΣ Αιγύπτου και Τουρκίας. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό αυτή η τριμερής διότι βασικά δεν αφήνουμε την Τουρκία με την Αίγυπτο να ενώσουν τις ΑΟΣ τους. Εδώ το μαύρο θα ήταν τεράστια και βλέπετε ότι θα στραγγάλιζε την Κύπρο και όχι μόνο την Κύπρο, τη Συρία, το Λίβανο και το Ισραήλ. Άρα αυτός είναι το πιο σημαντικό μέρος της τριμερούς και μετά όλα τα άλλα, το ότι μπορεί να εξελιχθεί σε χίλια δυο παρακλάδια, αμυντικά, πολιτικά, κοινωνικά κτλ. Αντώνη, ήθελα να ρωτήσω, το έθιξε λίγο, το ξεκίνησε η Ελένη για το θέμα του Ισραήλ. Πώς μπορεί να κολλήσει, δηλαδή πάμε για μια διαφορετική τριμερή με το Ισραήλ ή θα μπορούσε να κολλήσει εδώ ούτως ώστε να αποκτήσει και μια νέα δυναμική η τριμερή σε αυτή που ξεκίνησε τώρα. Απλά αν μου επιτρέπεις αγαπητέ Ανδρέα να σχολιάσω κάνουμε από την αρχή για τη σημασία της διακήρυξης του Καΐρου. Πρόκειται για μια σημαντικότατη, θετικότατη εξέλιξη για τις τρεις χώρες που εμπλέκονται, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Οι αναφορές, για παράδειγμα, του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ήταν ιδιαίτερα σημαντικές τόσο και για το κυπριακό πρόβλημα, αλλά κυρίως και για τις προκείμενες προκλήσεις, τις οποίες η Τουρκία κατάφορα, παραβιάζοντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, προβαίνει στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε επίσης ότι όντως είναι ιδιαίτερα σημαντικής αξίας η αναφορά
και η πεποίθηση και η βούληση, αν θέλετε, των τριών χωρών, όπως οριοθετήσουν την ΑΟΣ Κύπρου και Ελλάδος και Αιγύπτου με την Ελλάδα, ακριβώς για τον λόγο ότι αυτή τη στιγμή με την επικείμενη οριοθέτηση της ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου αποκόπτεται ουσιαστικά η Τουρκία, όπως έχουμε δει και στο χάρτη. Και φάνηκε έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό, δηλαδή η εικόνα είναι ακριβώς μόνο. Γιατί με αυτήν ακριβώς την συμφωνία κορυφής των τριών ηγετών αναδεικνύεται η επίρρεια που διαδραματίζει το Καστελόριζο και ίσως Μεγίστη όσον αφορά στην υφαλοκρηπίδα. Γιατί σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, κάτι το οποίο φυσικά δεν αποδέχεται η Τουρκία, ξανά κατά κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Όσον αφορά τώρα στις εξελίξεις με το Ισραήλ, ανακοινώθηκε ήδη ότι επίκειται η σύμπτυξη των σχέσεων Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ. Μάλλον θα πρέπει να μιλούμε για μια ξεχωριστή τριμερή διάσκεψη. Και θα είναι μέσα θα είναι η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα και σε συνάρτηση με την υφιστάμενη τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδος και Αιγύπτου, και επίκυνται, αντιλαμβάνομαι, και άλλες συνεργασίες, για παράδειγμα μια άλλη τριμερή συνεργασία μεταξύ Ιορδανίας, Λιβάνου και Κύπρου. Γεγονός που αναδεικνύει ακριβώς τον γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Κύπρος, όντας ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και όντας η δύναμη εκείνη ή ο παράγοντας εκείνος που μπορεί να δημιουργήσει ενεργειακούς και άλλους άξονες, γεωπολιτικούς για παράδειγμα, που να επιβάλλουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή. Και είναι ευπρόσδεκτες πολλές άλλες δυνάμεις στις περιοχές. Φαντάζομαι τον τρόπο αυτό, Αντώνη, θωρακίζεται και στρατιωτικά και αμυντικά η Κύπρος, έτσι. Θωρακιζόμαστε με πολλούς τρόπους. Θωρακιζόμαστε κυρίως όσον αφορά την πίστη μας στην στήριξη και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Θωρακιζόμαστε στρατιωτικά, θωρακιζόμαστε γεωπολιτικά. Και να μην ξεχνάμε ότι η οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο επηρεάζει και τις άλλες χώρες της περιοχής, και τη Συρία και το Λίβανο και το Ισραήλ και την Αίγυπτο και την Ελλάδα φυσικά. Άρα αυτές οι χώρες συντεταγμένες πλέον διακηρύσσουν ότι η προκλητικότητα, η παραβατικότητα της Τουρκίας δεν μπορεί να περάσει. Σε ευχαριστώ. Ήθελα λέει, να δούμε έτσι, να κάνω μια γεωπολιτική τοποθέτηση, να δούμε γιατί αυτές οι τρεις χώρες, τα συμφέροντα ξεχωριστά της κάθε χώρας ευθυνής. Εγώ νόμιζα θα έλεγε να ξεκινήσουμε με τους κανόνες εμπλοκής που παρουσιάζει σήμερα η Τουρκία. Πάμε να τους δούμε τους κανόνες και μετά να τους δούμε. Ναι, διότι είναι αυτό νομίζω που σήμερα ξυπνώντας πήρα πόσα μηνύματα για τον κόσμο που ανησυχεί και μετά. Είναι και θέμα σε εφημερίδες σχεδόν όλες. Και πάμε και στην γεωπολιτική ανάλυση σιγά σιγά να δούμε, διότι σίγουρα όπως είπε και ο Αντώνης, στην τριμερή η κάθε χώρα που έρχεται και κάνει, εγώ τους έλεγα μέχρι τώρα άξονες, οι δύο άξονες τελικά είναι τριμερείς, λοιπόν, έχουν τα συμφέροντά τους, έτσι δεν μπαίνουν για το καλό της ψυχής τους μέσα σε αυτό την τριμερή. Λοιπόν, αυτό που ακούει τώρα ο κόσμος, τι είναι κανόνες εμπλοκής, λοιπόν, για να καταλάβουν. Οι κανόνες εμπλοκής είναι ένας κώδικας που περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες ενέργειες που οφείλει να εφαρμόσει σε καιρό ειρήνης ένας στρατιωτικός ηγήτορας για να αντιμετωπίσει ευνηδιαστικές καταστάσεις ή επιθετικές ενέργειες, χωρίς όμως να χρειάζεται να ζητήσει άδεια ή οδηγίες ή διαταγές την ώρα εκείνη που συνήθως δεν έχει και τον χρόνο. Οι κανόνες εμπλοκής πάσης φύσεως καθορίζονται ή ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίοδο κρίσεων και σταματάνε αμέσως με το αν θα αρχίσει πόλεμος. Δηλαδή, πρακτικά πώς θα γίνει, πες ότι ας πούμε βγαίνουν τα πτωτικά πλοία και συναντάνε τα ελληνικά πλοία. Λοιπόν, εγώ να σου το πω αλλιώς. Η γέφυρα των Κύπων στον Εύρο. Λοιπόν, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Είναι μισή ελληνική και μισή τουρκική. Μάλιστα. Μέσα στη μέση έχει μία λευκή γραμμή. Εδώ και χρόνια πολλά αυτή η γέφυρα στα βάθρα της, τα οποία στηρίζεται, είναι γεμάτα
εκρηκτικές ύλες. Λοιπόν, έχουμε τον επικεφαλή της φρουράς και έχουμε και την που φυλάει τη γέφυρα και έχουμε και τους κανόνες εμπλοκής που λένε αν δεις τον εχθρό να περνάει τη λευκή αυτή γραμμή με το πεζικό ή με τάγκς δικαιούσε να ανατινάξεις τη γέφυρα χωρίς να ρωτήσεις κανέναν άλλον ούτε να περιμένεις διαταγή. Τώρα, στην Κύπρο μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα που είπατε εσείς, δηλαδή σε κάποια βάση που έχουμε εδώ, όπου μπορεί να έχουμε και αντιαεροπορικούς πυράβλους, έτσι. Οι κανόνες εμπλοκής σε περιόδους έντασης επιτρέπουν στον διοικητή του στρατοπέδου ή της βάσης να εκτοξεύσει πυράβλο και να καταρρύψει εχθρικό αεροσκάφος, αν αυτό έρθει πολύ κοντά πάνω από τη βάση ή κοντά στο στρατόπεδο και χωρίς όμως να ζητήσει άδεια ή διαταγές από τους ανωτέρους. Έχει πάρει ήδη σαφές διαταγές ότι αν γίνει αυτό είναι αυτό έτσι. Εκ των προτέρων. Αυτούς λοιπόν τους κανόνες έδωσε το γραφείο του Τούρκου Πρωθυπουργού στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτό στο Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού που του καθορίζει τους πρακτικούς κυρίως τρόπους που θα αντίδρασεις των τουρκικών πολεμικών σκαφών που δρούν στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας εάν αυτά βρεθούν αντιμέτωπα με ελληνικά ή κυπριακά ή ισραηλινά πολεμικά πλοία. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά αποκεντρώνουν τις αποφάσεις αντιδράσεων στους κυβερνήτες των πλοίων που δεν έχουν εκείνη τη στιγμή ώρα και χρόνο να ζητήσουν διαταγές από ανωτέρους και να τις πάρουν κτλ. Οπότε σίγουρα αυτό πρόκειται για μια επίδειξη αποφασιστικότητας από την πλευρά της Τουρκίας. Ξέρεις, έτσι, φτάσει δηλαδή ποτέ, έχει τη δυνατότητα όπως είναι σήμερα τα πράγματα η Τουρκία να φτάσει σε μια τέτοια εμπλοκή καινούργια? Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω περισσότερο σαν αντίδραση στην τριμερή σύνοδο κορυφής του Καΐρου, όπως είπε και ο Αντώνης και την ανέλησε. Είδαμε ότι αυτή η τριμερή θα εξελιχθεί και σε πολλά μέτωπα και με άλλες χώρες. Λοιπόν, είναι φτηνή ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας, διότι όταν πέρσι... ενέργεια πανικού μάλλον θα έλεγα. Ναι, όταν πέρσι η Συρία με ρωσικό πύραυλο, ο οποίος ήταν μάλλον S-300, κατέριψε το τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο. Η Τουρκία ούτε κανόνες εμπλοκής ενεργοποίησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε όταν έστειλε η Τουρκία το Μαβί Μαρμαρά στη Γάζα, πάλι δεν είχε κανόνες εμπλοκής η Τουρκία, διότι αμέσως χωρίς να Ισραηλινοί ανεβήκανε στο πλοίο, σκοτώσανε κόσμο, πήρανε εχμαλό τους, πήρανε και το πλοίο μαζί. Λοιπόν, αυτούς τους κανόνες τώρα τους έβγαλε, διότι τους επισύουν κατά της Κύπρου που μπορούν και το κάνουν, που ούτε πολεμικό στόλο έχει ούτε πολεμική αεροπορία έχει, δηλαδή αν σπάει να το κάνει στην Αίγυπτο και το Ισραήλ να δούμε, οι οποίοι όπως είπαμε και πριν είναι στο πλευρό μας. Να ρωτήσω να δω κάτι να βάλουμε στην κουβέντα, θέλω και αυτό το στοιχείο που ίσως είναι καθοριστικό για το αύριο της Κύπρου μας και γενικότερα της περιοχής. Αυτή την αναμενόμενη μάλλον υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Κύπρου-Ρωσίας με την επίσκεψη του Αναστασιάδη στη Μόσχα. Ακριβώς αυτό γίνεται στα πλαίσια της εξωστρεφούς εξωτερικής μας πολιτικής που για πρώτη φορά μάλιστα υλοποιείται στα πλαίσια της παρούσας διακυβέρνησης του τόπου, ακριβώς αναδεικνύοντας την σημαντική γεωπολιτική αξία και θέση που έχει η Κύπρος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίκειται η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εντός Ιανουαρίου αντιλαμβάνουμε, αλλά αυτό θα πρέπει να ειδωθεί σε συνάρτηση με τις άλλες εξελίξεις που διαδραματίζονται, για παράδειγμα την επίσκεψη των Υπουργών Ενέργειας των μερών της Τριμερούς Συμμαχίας Συνεργασίας στις 24 Νοεμβρίου. Στις 23 Νοεμβρίου θα γίνει μια διμερή συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου. Θα πρέπει να τονίσουμε έτσι, να επιστρέψω λίγο όσον αφορά στους κανόνες εμπλοκής, ότι ερωτηθείς ο
ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας, Μπουλέν Βοστάνογλου, ακριβώς ανέφερε το γεγονός ότι του έχουν δοθεί σαφείς κανόνες εμπλοκής σε περίπτωση που τουρκικά πλοία αντιμετωπίσουν ή αντικρίσουν άλλο στρατιωτικό πλοίο, το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή. Τι θα κάνει, δεν θα κάνει, θα χτυπήσει τα πλοία αυτά. Να τονίσουμε επίσης, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρερμηνία ή να σπείρουμε πανικό. Οι κανόνες εμπλοκής για την Τουρκία υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή από τις 26 Ιουνίου του 2012 με την κρίση στη Συρία. Δεν έχουμε δει κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό εκφοβισμού ή απειλής. Αντιλαμβανόμαστε, όντας και έχοντας υπηρετήσει στο στρατό, στα πλαίσια της υπηρεσίας μας στην Εθνική Φρουρά, ότι οι κανόνες εμπλοκής υπάρχουν ούτως ή άλλως για οποιασδήποτε περιπτώσεις. Ειδικά σε σχέση με την Τουρκία και αναλύοντας το πώς η Τουρκία θα μπορεί να επιτελέσει αυτούς τους κανόνες εμπλοκής, θα μπορούσαμε να πούμε το παράδειγμα με τις αερομαχίες εντός και εκτός εισαγωγικών επάνω από το Αιγαίο, όπου βλέπουμε εκεί να γίνονται ουσιαστικά εικονικά πλήγματα ή να δεσμεύονται ή να σφραγίζονται οι στόχοι, αλλά πέραν τούτου δεν προχωρούμε σε οποιοδήποτε άλλο θερμότατο επεισόδιο. Η Τουρκία με αυτή την ενέργεια ουσιαστικά αντιδρά στην τριμερή συνεργασία με έναν πικρόχολο τρόπο, αν θέλετε. Ο Σουλτάνος Ερντογάν, αντί να βάζει νερό στο κρασί του, ρίχνει λάδι στη φωτιά, και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από τη διεθνή κοινότητα, ακριβώς για να επιστήσει την προσοχή της στην Τουρκία, ούτως ώστε να σταματήσει την πειρατική της και παραβατική της αυτή συμπεριφορά, και πρωτίστως να αναγνωρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των υπολείπων χωρών για εκμετάλλευση των ανακυκλωτικών δημοκρατών. Έχει πολλά πολλά χρόνια και οι ενέργειες της δείχνουν ότι δεν υδρώνει ταυτή της. Όχι. Η Τουρκία τηρεί μια συνεπή. Να κάνουμε κάτι που να έχει κόστος για αυτήν. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία τηρεί μια συνεπή, ασυνεπή στάση, όπως συνηθίζω να λέω. Είναι προβλέψιμες οι ενέργειες της Τουρκίας στο παρόν στάδιο, γιατί ακριβώς το χειρότερο σενάριο είναι το γεγονός ότι έχουμε σαν γείτονα μας την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ ευπρόσδεκτη, αν θέλει να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε είδους τριμερούς ή πολυμερών συμμαχιών στην περιοχή, αυτή τη στιγμή σεβαστεί τα δικαιώματα των υπολείπων χωρών που δρούν στην περιοχή στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, στα πλαίσια της διεθνούς τάξης. Ωραία, να ετοιμάσουμε και αυτό το ρεπορτάζ, να δούμε τις εξελίξεις, Αντώνη, Χάρη, σε παρακαλώ. Αν το έχουμε έτοιμο να το δείξουμε. Και να πούμε ότι η Τουρκία ουσιαστικά βρυχάται στη μικρή Λιλιπούτια Κύπρο, αλλά βρίσκει απέναντί της έτσι έναν ισχυρό συνασπισμό αυτή τη στιγμή. Έβγαλε η Τουρκία το Κυπριακό από το στενό πλαίσιο που το είχε εγκλωβίσει και το έκανε πάλι ένα μεγάλο διεθνές ζήτημα, διότι τώρα όλοι ασχολούνται με αυτό, το οποίο είναι και ένα μεγάλο διεθνές ζήτημα. Και αυτό επίσης που πρέπει να δούμε είναι ότι δεν είναι τόσο το ενεργειακό, δεν στοχεύει μόνο σε αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι σημαντικά. Τα ενεργειακά κοιτάσματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων είναι απλά οι προφάσεις. Λοιπόν, οι πρωτεύοντες στόχοι της είναι περισσότερο οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή. Δηλαδή, να αποκτήσει και να εδραιώσει στον ζωτικό της χώρο, στο ζωτικό αυτόν θαλάσσιο χώρο, ένα ισχυρό προγεφύρωμα το οποίο θα το χρησιμοποιήσει μετά, έτσι, να εκβιάσει λύση του Κυπριακού και να οδηγήσει στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εκρίζωση, πιστεύω, του ελληνισμού, να διακόψει, να αναστείλει το ενεργειακό πρόγραμμα. Το 1978 δεν είχε κάνει στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα στη Θάσο πάνω, θυμάστε. Προσπαθεί να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες. Το ίδιο έχει γίνει και στα Ίμια. Ναι, στα Ίμια. Ένα κλασικότερο παράδειγμα. Είναι κλασική πολιτική πλέον προβλέψιμη. Που είναι μια συνεπή σαν συνέπεια, και απλά μου επιτρέπει η στρατοπική Ελένη να τονίσουμε το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία που πραγματοποιείται ή υλοποιείται αυτή τη στιγμή ενώπιον μας, η Τουρκία έχει μείνει ουσιαστικά μόνη της. Να μην ξεχνάμε ότι ενώ υπήρχαν ιδιαίτερες σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου υπό προεδρίας του Μόρση, βλέπουμε ότι αυτό έχει ανατραπεί με την ανάληψη της εξουσίας, την ανατροπή του καθεστώτος του Μέρση, την εκδημοκρατικοποίηση της Αιγύπτου. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος μέχρι και το 2008 εξήγαγε φυσικό αέριο, ενώ αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος προσπαθεί να εξεύρει πηγές
αγοράς και εισαγωγής φυσικού αερίου, και μια εκ των σημαντικότερων είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα η Τουρκία απομονωμένη ακόμα και στη Συρία έχει ουσιαστικά νευριάσει, αν θέλετε, και τις ΗΠΑ της Αμερικής με τη στάση της ένωσης. Θέλω να δούμε και μετά το ρόλο των Αμερικανών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αυτό, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Νέα δεδομένα σε ελληνοτουρκικά, κυπριακό αλλά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις προκαλεί η στρατηγική επιλογή του Ταγί Περτογάν να επιμείνει στην πολιτική της σύγκρουσης, προκειμένου η Τουρκία να εξασφαλίσει είτε απευθείας είτε μέσω των Τουρκοκυπρίων πρόσβαση στα μεγάλα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, ο Τούρκος ηγέτης απέρριψε τις κατευναστικές παρεμβάσεις που έγιναν από διάφορες πλευρές και μέσω σημαντικού πολιτικού παράγοντα με τον οποίο είχε επαφή την περασμένη εβδομάδα, έστειλε στην ελληνική κυβέρνηση ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω στο θέμα του φυσικού αερίου στην Κύπρο. Το ίδιο προκλητικός και ο αντιπρόεδρος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μιλούσε σε κομματικό συνέδριο. Ο λόγος που ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μόρση ανατράπηκε ήταν επειδή χάλασε τα σχέδια της Κύπρου και του Ισραήλ για συνεργασία με την Αιγυπτό. Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος διάβασε επίσης την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ότι η Τουρκία εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας και ως εγκύτρια χώρα θα λάβει με αποφασιστικότητα όλα τα αναγκαία μέτρα την περίοδο που έρχεται για να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο πεδίο που έχει αδειοδοτήσει η λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Νομίζω είναι ένα πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ. Θέλω να πάμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας το θέμα ΗΠΑ. Αυτά γίνονται, λένε, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, όλη αυτή η τριμερή, όλη αυτή η κινητικότητα διπλωματική, γιατί σίγουρα είναι στρατηγικό σύμμαχος των ΗΠΑ η Τουρκία, λόγω θέσης στην περιοχή, παραδοσιακός θα έλεγα, και δεν νομίζω να ήθελε να συγκρουστεί για χάρη της όποιας κυπριακής ΑΟΛ, το έχουμε δει βέβαια και από τις δηλώσεις τους, πολύ χαλάρες, στήριξη μεν, αλλά ακριμακρόθεν δε. Πιστεύεις ότι είναι με τις ευλογίες των Αμερικανών? Εγώ πιστεύω ότι είναι με τις ευλογίες. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν συμφωνείς. Είναι με τις ευλογίες, διότι πρώτιστος σκοπός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η προστασία του Ισραήλ, που μαζί με εμάς, αν χαθεί η Κύπρος, εκεί πατάει, ναι, μπορεί. Ναι, χάνεται και το Ισραήλ. Είδαμε στον χάρτη εδώ πώς κλείνει και στραγγαλίζεται η Κύπρος και κατά συνέπεια και όλες οι άλλες γείτονες χώρες. Λοιπόν, άρα αυτό δεν μπορεί να το αφήσει να συμβεί. Μπορεί αυτή τη στιγμή να, λόγω του ότι χρειάζεται όχι βοήθεια, την συνδρομή της Τουρκίας για την καταπολέμηση των τζιχαντιστών, είδαμε, για να περάσουν μέσα από το έδαφος της όπλα, πυρομαχικά, στρατός κτλ. Αλλά και γιατί αυτή επομίστηκε το βάρος των προσφύγων, γιατί έπρεπε να ανοίξει τα σύνορά της να περάσουν οι Πεσμεργά, Κούρδοι στη Συρία, και χρειαζόμασταν κάπως, αν θέλετε, τη συνένεσή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν να κλιμακώσουν τα πράγματα, αλλά είναι εξωφρενών με τη στάση της Τουρκίας να κάθεται και να βλέπει απαθής το σφαγιασμό τόσων χιλιάδων αμάχων, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι, ότι είχε καλές σχέσεις πάρα πολύ με την Αίγυπτο, την οποία πάντα την οποία στήριζε και οικονομικά. Νάσερ Μουμπάρακ ήταν πάντα, ήταν και μία οικονομική, και λίγο την οικονομική βοήθεια την έκοψε επί Μόρση, το οποίο, και ενώ αυτό ήρθε και κάλυψε η Ρωσία, δηλαδή τα λεφτά που τους έκοψε η Αμερική, ήρθε και τα κάλυψε η Ρωσία. Άρα βλέπουμε ότι ναι, είναι υπέρ, και διότι εγώ θα το λέω άξονα, τριμερής, αλλά οι δύο αυτοί άξονες για τους οποίους μιλάω τόσο καιρό, είναι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν στην περιοχή μας την σταθερότητα και την ηρεμία για τις εταιρείες που έρχονται να επενδύσουν κιόλας, δηλαδή που δεν αποτρέπουν τις εταιρείες να έρθουν να τρυπήσουν σε άλλα οικόπεδα, να ανοίξουν οικονομικές σχέσεις μαζί μας. Διότι... ένα θέμα τώρα. Βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό, Αντώνη και Ελένη, ότι αυτές οι εταιρείες, τόσο η Νόμπολ όσο και η Ένικο Γουακογκάς, συνεχίζουν να δουλεύουν. Αν υπήρχε κίνδυνος, δεν θα είχαν φύγει. Και αυτό δεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές και η διεθνής κοινότητα στο σύνολο της νιώθει ασφαλής εντός της περιοχής στην οποία έχει έλεγχο η Κύπρος. Δηλαδή βλέπουμε την Enico Gas
να προχωρεί αδιάλειπτα στη συνέχιση της διερευνητικής της διότησης. Κρατική Ιταλική εταιρεία. Κρατική Ιταλική εταιρεία. Η COGAS είναι η μεγαλύτερη, ίσως ή από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φυσικού αερίου. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Total, η οποία ακολουθεί το στρατηγικό σχεδιασμό της όσον αφορά την εξερεύνηση με γεωτρήσεις στα δικά της οικόπεδα. Η Nopol παραμένει ένας σταθερός παίκτης στην περιοχή, έχοντας ήδη προβεί στις δύο διερευνητικές γεωτρήσεις. Άρα ίσως να είναι η ασφάλεια που νιώθουν αυτοί για να συνεχίζουν το έργο αυτό. Εμένα μου λέει κάτι ότι κάποιες διαβεβαιώσεις έχουν πάρει. Έχουν πάρει σαφείς διαβεβαιώσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν, και υπάρχουν και ξεκάθαρες στάσεις και αναφορές όσον αφορά την συνέχιση των εργασιών και όχι τον τερματισμό τους. Κάτι που φυσικά επιδιώκει η Τουρκία, μάλιστα αναφέροντας για πάγωμα των οποιονδήποτε γεωτρήσεων και ούτω καθεξής. Αλλά το γεγονός, το γεγονός ότι οι εργασίες συνεχίζονται αδιάκοπα και αδιάλειψα δεικνύει ακριβώς το πλαίσιο σταθερότητας το οποίο έχει δημιουργηθεί στην περιοχή με τις ενεργείες της ορθές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Πριν πήγαινε την Αμερική και εσύ, να πάρουμε το Σόλωνα τον Κασίνη εκεί στο κοντρόλ, παιδιά. Να τον έχω να μας πει την άποψή του για το φυσικό αέριο, να τον πάρουμε. Και να δούμε και την Ελλάδα λίγο μετά. Να δούμε και την Ελλάδα. Όσον αφορά στην Αμερική για παράδειγμα, θεωρώ ότι η Αμερική τηρεί μια στάση εξισορρόπησης των δικών της συμφερόντων στην περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός σύμμαχος της Αμερικής μέσω του ΝΑΤΟ και ότι η Κύπρος είναι στρατηγικός εταίρος. Αυτά είναι δύο διαφορετικές έννοιες φυσικά, αλλά η Αμερική... Μόνο το γεγονός ότι η Τουρκία βόρεια συνορεύει με την Ρωσία, έτσι δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει το παιχνίδι να το χάσει η Αμερική και τα συμφέροντά της για χάρη της Κυπριακής Ένωσης. Και συνορεύει όχι μόνο με τη Ρωσία, συνορεύει με την Έφη, με το έφλεκτο Ιράκ, με τον Γκόλφο. Ναι, και μιλάω και μόνο το αντίπαλο δέος, ας πούμε, ότι είναι... Υπάρχουν, αγαπητέ μου Ανδρέα, τεχτονικές μετακινήσεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μεσογείου την ευρύτερη. Ανατροπές καθεστώτων, εκδημοκρατικοποίηση της περιοχής, σύγκρουση συμφερόντων, γεγονός που ίσως να θυμίζει τον Μεσοπόλεμο ή τον Ψυχρό Πόλεμο. Αλλά βλέπουμε ότι σε αυτούς τη σύγκρουση και σε αυτά τα δεκτενόμενα η Κύπρος διαδραματίζει ένα ανανεωμένο ρόλο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Ωραία, να πάμε στον κύριο Κασίνη που είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Κασίνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κουβεντιάζουμε εδώ το θέμα των εξελίξεων όσον αφορά την Τριμερή και θα θέλαμε έτσι από εσάς με την εμπειρία που έχετε πάνω στο θέμα αυτού του ειδικού. Ποια είναι η προοπτική τώρα μετά από αυτή την Τριμερή όσον αφορά το φυσικό αέριο? Όχι στρατηγικά, όχι αμυντικά, όχι γεωπολιτικά. Καθαρά το δικό μας το κομμάτι αυτό, το φυσικό αέριο. Τι προοπτική μπορεί να ανοίγει αυτή η Τριμερή? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το είχα αναφέρει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία αυτές τις προκλήσεις τις κάνει για αυτήν την Τριμερή και αποδείχθηκε στον υστέρων ότι πράγματι είχα δίκιο, διότι το τι είχε κάνει με τον Παρπαρός και τα διάφορα ήταν μία, ας το πούμε, προεργασία για να δείξει τα δόντια της όσον αφορά την Τριμερή. Τώρα πράγματι έχει δείξει ότι θέλει να προχωρήσει τις απειλές. Θα αξιολογηθούν όλα αυτά τα δεδομένα, διότι αυτή η ευκαιρία είναι ουσιαστική για να διαχωριστούν πράγματι οι αποκλειστικές οικονομικές μας ζώνες, διότι τότε όταν είχαμε καθορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η Ελλάδα μας ζήτησε μέσω του πρέσβη της εδώ στην Κύπρο να μείνουμε πίσω 19 χιλιόμετρα και να μην βάλουμε σαν βάση αναφορά στους αστελόρες. Τώρα είναι η ευκαιρία να ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα δεδομένα και η Τουρκία να αποκλειστεί από τη Μεσόγειο, πράγμα το οποίο εξασφαλίζεται και από τη συνθήκη των ΣΕΒΟ. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα είναι μεγάλη σημασία και πρέπει να αξιολογηθούν πολιτικά και πράγματι να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το φυσικό μας αέριο, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι υπάρχει προσπάθεια να δοθεί στην Αίγυπτο, στους αγούς της Αιγύπτου για να εξυπηρετήσει τα τερματικά υδροποίησης εκεί.
Αυτή είναι ουσιαστική προσπάθεια που γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Είστε από τους πρώτους, ο πρώτος που ασχολήθηκε με το αντικείμενο αυτό. Θυμάμαι κάποτε πριν από κάποια χρόνια σας κάναμε ρεπορτάζ, μάλλον για γραφικό, έτσι σας περιέγραφαν. Τελικά δικαιωθήκατε, έστω και μετά παρέλευση κάποιου χρόνου. Η τελευταία ανακοίνωση που έκανε η Νόμπολ αναφέρεται σε κάποιες ποσότητες, όχι τόσο πολύ μεγάλες, που να δικαιολογεί, είπε ο Γενικός Διευθυντής εδώ, να μην δικαιολογεί την δημιουργία τερματικού λόγω υψηλού κόστους. Και μάλλον πρόκρινε τις περιφερειακούς αγωγούς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Εμένα η άποψη μου ήταν και παραμένει να είναι ότι το τερματικό είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται η περιοχή, χρειάζεται ο τόπος μας για να ξεκινήσει από την αρχή η οικονομία και να δουλέψει ο κόσμος. Χωρίς το τερματικό στην περιοχή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ολόκληρη εδώ η Ανατολική Μεσόγειος. Πιστεύω ότι το τερματικό θα μπορεί να εξυπηρετήσει και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και το Λίβανο και άλλες περιοχές. Και δεν μιλάτε για πλατφόρμα βέβαια, μιλάτε για... Όχι, όχι, εγώ μιλώ για χερσαίων τερματικών το οποίο είναι η καταλληλότερη θέση από όλες όσες υπάρχουν εδώ στην γύρω περιοχή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κασίνη, να είστε καλά, καλή σήμερα, καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανοίξει ορίζοντες πάνω στο θέμα φυσικού αερίου. Και έτσι, αν μου επιτρέπετε, ίσως να σχολιάσω την αναφορά για το χερσαίο τερματικό και την κατασκευή του. Είναι γεγονός ότι παραμένει σαν κεντρικός άξονας και πυλώνας της κυβέρνησης η κατασκευή χερσαίου τερματικού. Φυσικά, θα πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλες ποσότητες που να δικαιολογούν την κατασκευή ενός τέτοιου μεγαλεπίβολου κόστος, πολύ μεγάλο κόστος. Ακριβώς, είναι πέραν των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που στοιχίζει για την κατασκευή 2 ή 3 τρένων. Αλλά το χερσαίο τερματικό σίγουρα θα αναδείξει την Κύπρο ως ενεργειακό παίχτη στην περιοχή. Η κατασκευή, για παράδειγμα, γιατί έχουν ακουστεί αναφορές για κατασκευή πλωτού τερματικού σταθμού υγροποίησης, το γνωστό FLNG, αυτό δεν είναι μια δοκιμασμένη τεχνολογία και οι εταιρείες, ειδικά η Νόμπολ, μάλλον δεν το σκέφτεται σαν επιλογή, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει είναι τεχνογνωσία. Είναι πιο φθηνή λύση. Η κατασκευή αγωγών περιφερειακών σίγουρα θα ήταν φθηνότερη λύση και θα ήταν ένα στόχο αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή οι ποσότητες δεν είναι ικανοποιητικές. Αν και θεωρώ ότι οι αναμενόμενες ποσότητες και από τις γεωτρήσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο κοίτασμα μας αγόρας θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και θα δικαιολογούν ακριβώς αυτό το στόχο της κυβέρνησης για την κατασκευή και χερσαίου τερματικού. Μακάρι να αποθέσει ελπίδες σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε από 2 λεπτά ο καθένας, Ελένη μου. Κάτι για Ελλάδα. Ναι, θέλω να πω κάτι για την Ελλάδα, διότι έχει στα σπλάχνα της μία μουσουλμανική μειονότητα, την οποία η Τουρκία αποδιγετεί και τη θεωρεί προγεφύρωμά της, μεγάλωσα σε εκείνα τα μέρη εγώ. Έχει στα βόρεια σύνορά της χώρας, Αλβανία, Σκοπιά, Κόσοβο, με αλυτρωτικά οράματα που η Τουρκία εκτρέφει και συντηρεί για να στραγγαλίσει την Ελλάδα με το βαλκανικό τόξο, όπως γράφει ο Νταβούτ. Άρα, κύριοι στόχοι της Ελλάδας πρέπει να είναι να συνδράμει τον αγώνα της Κύπρου στη βάση κοινών αποφάσεών τους, να αποτρέψει και να αναχαιτήσει εν ανάγκη τα επιδρομικά σχέδια της Τουρκίας, διότι είναι πολύ πιθανό η Τουρκία να μεταφέρει αναλόγη δράση στο αρχιπέλαγος του Καστελορίζου. Είναι αυτονόητο πως η Ελλάδα, λόγω και της οικονομικής της κατάστασης, έχει κάθε λόγο να θέλει να αποφύγει μια συμπλοκή με την Τουρκία, αλλά αν ο Τούρκος ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, υποχρεωτικά θα ακολουθήσουμε, είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64. Θέλω μόνο να πω ότι δεν πρέπει η Κύπρος να κάνει το λάθος που έκανε η Ελλάδα στο Αιγαίο, να δεχτεί δηλαδή έναντι της Τουρκίας να μην κάνει έρευνες στο Αιγαίο μέχρι να οριοθετήσει με την Τουρκία την υφαλοκρηπίδα της. Παρέλυσαν έκτοτε όλα, δεν έχει γίνει ούτε βήμα, δηλαδή η Τουρκία εξουδετέρωσε το δικαίωμα της ελληνικής της Ελλάδας να εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματά της και αυτό πάει να κάνει και εδώ. Δηλαδή σταματήστε μέχρι τη λύση του Κυπριακού. Αυτό ακριβώς. Έχει πιάσει στα, έτσι ναι, το 1978 το έκανε αυτό, κατάφερε να πάνε όλες τις δωρές στα δικαστήρια τότε, θυμάστε. Ακριβώς. Και έχει μείνει εκτότε έτσι η Ελλάδα, ενώ έχει κοιτάσματα και είναι κάζους μπέλη για την Τουρκία, οποιοδήποτε βήμα για έρευνα στο γύρο. Και μας έπρεπε να είναι κάζους μπέλη βέβαια το γεγονός ότι βολτάρουν εδώ στα... Και πραγματοποιώντας τις μικρές έρευνες, μάλιστα. Αν θέλουμε να το κλείσουμε έτσι μαζί σου.
Η Ελλάδα έχει πολλά να κερδίσει από την τριμερή συνεργασία για να το δώσουμε μαζί από εκεί που ξεκινήσαμε. Πρωτίστως η Ελλάδα έχει να κερδίσει όσον αφορά στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει επίσης το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12 ναυτικά μίλια. Γεγονός που πάλι αποτελεί για την Τουρκία casus belli, αιτία πολέμου. Όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μάλιστα το νομικό και νομοθετικό καθεστώς να οριοθετήσει και να ανακηρύξει την ΑΟΣ. Κυρίστον παρόδο να πούμε ότι η ΑΟΣ ανακηρύσσεται μονομερός, με μονομερή δήλωση της χώρας και έπειτα οριοθετείται με τις άλλες χώρες. Η Ελλάδα με τον νόμο 4001 του 2011 έχει ακριβώς περάσει αυτό το νομοθετικό καθεστώς. Πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει με την ανακήρυξη της ΑΟΣ της και την οριοθέτηση της με τις φιλικά προσκύμενες χώρες, την Κύπρο και την Αίγυπτο, και πρέπει η Τουρκία να σταματήσει να τεντώνει το σχοινί. Εάν αυτή τη στιγμή την τραβά να πραγματοποιεί αυτού του είδους τις προκλήσεις, είναι ένα ζήτημα, και αν η Τουρκία προχωρήσει με το οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο, εκείνο θα είναι ένα διαφορετικό άλλο ζήτημα και θα δούμε εκεί την αντίδραση από τους τρίτους. Μακάρι να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες, μακάρι να βρούμε όλα αυτά ελληνικά και όμορφα. Σίγουρα. Και στα πλαίσια του δικαίου, βέβαια. Ακριβώς. Στα πλαίσια της νομιμότητας, στα πλαίσια της διεθνούς σταθερότητας, στα πλαίσια των έννομων εκείνων κανόνων που οριοθετούν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η κουβέντα μας. Να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.